Αυτά είναι πολωνικά άρματα μάχης που εξαπολύουν την οργή τους κατά του Κρεμλίνου. Η Βαρσοβία θέλει να ενισχύσει με αυτά τα σύνορα με τη Λευκορωσία, όπου έχουν μετακινηθεί εκατοντάδες μισθοφόροι του Γευγένη Πριγκόζη. Ο Πολωνός Πρωθυπουργός δεν χαιρετίζει την παρουσία του στη χώρα. Η ομάδα Βάγνερ που εμφανίζεται όλο και περισσότερο στη Λευκορωσία είναι μια συνεχώς αυξανόμενη απειλή για την Πολωνία, για την ανατολική πλευρά του ΝΑΤΟ. Δικαιολογίες. Για μία ακόμη φορά ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν κατηγόρησε την Πολωνία ότι θέλει να εισβάλλει στην Ουκρανία και να προσαρτήσει μέρος της επικράτειάς της. Όσον αφορά τη Λευκορωσία, προειδοποίησε. Σε ό,τι αφορά την Λευκορωσία, είναι μέρος της Ένωσης. Η επιθετικότητα κατά της Λευκορωσίας θα ισοδυναμεί με επιθετικότητα κατά της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Και θα απαντήσουμε σε αυτό με όλα τα μέσα που διαθέτουμε. Η Πολωνία ισχυρίζεται ότι τουλάχιστον 1.000 μισθοφόροι της ομάδας Βάγνερ έχουν στρατοπεδεύσει περίπου 80 χιλιόμετρα από το Μίνσκ και συμπληρώνει ότι οι ρωσικές διεισδύσεις στην Πολωνία έχουν πολλαπλασιαστεί τις τελευταίες εβδομάδες.